Καλησπέρα σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης, σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ζάλιαρης. Καλησπέρα. Πριν περάσουμε στις τρεις κατηγορίες της δεύτερης αγωνιστικής, των play-off και των play-out, εσείς μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, η ενδεκάδα της αγωνιστικής. Έμπλεξα λίγο, αλλά νομίζω ότι βγάλα μια καλή ενδεκάδα. Καλή, ναι, έχω μια μικρή ένσταση, αλλά θα στην ποστούμε. Ωραία, εντάξει. Τερματοφύλακας, νομίζω ότι δεν χωράει εδώ πέρα κάποια αμφιβολία. Σωκράτης Διούδης, 10 αποκρούσεις στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Κράτησε αυτό στο 0 και την ισοπαλία στο μεγάλο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Διούδης ΠΑΟΚ μέχρι το 60 το μάτς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αργότερα. Εντυπωσιακός δεν είναι έκπληξη. Τετράδα στην άμυνα, δεξιά ο Γκάλο, αριστερά ο Λόπες της ΑΕΚ και κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Αντέτζο με τον Διαμαντή. Αντέτζο από τη Λαμία, Διαμαντής από τον Βόλο. Γκάλο, Αντέτζο έχουμε τα γκολ. Στο ίδιο μάτς. Ακριβώς. Ο Γκάλο συνεχίζει να έχει μια σταθερή απόδοση από τα καλύτερα μπακ που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Λόπες επίσης από αριστερά στην ΑΕΚ, πέρασμα από Κρήτη. Έχει και την assist στο γκολ του Λιβάγια το πρώτο. Assist, βέβαια, θα τα πούμε για το Λιβάγια αργότερα, ναι, για την πολύ καλή εμφάνιση τη δεύτερη. Τετράδα στα χαφ, δεξιά Μουνιέ, αριστερά ο Λιμπεράκη από τον Πανιόνιο και κεντρικά χαφ ο Καμαρά από τον Ολυμπιακό και ο Εσίτη από τον ΠΑΟΚ. Και κάπου εδώ είναι η ένστασή μου. Για πάμε. Θα μου πει είναι πολύ πιο πίσω αριστερά, δεν μπορούσε να βάλει Μασούρα να διεκδικήσει μια θέση εκεί. Ναι. Είναι πιο πίσω από τη θέση του. Ναι. Θα τον θέλαμε. Όχι. Για εκεί θα είναι, αλλά προτιμήσαμε τον Λιμπεράκη από τον Πανιόνιο. Νέο πρόσωπο, φρέσκο. Okay, ναι, θα μπορούσε να δώσει και νίκη στον Πανιόνιο. Είναι η μικρή μου ένσταση. Έχει τον γκολ, έχει την πίεση που προκύπτει το δεύτερο γκολ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα του Ολυμπιακού. Βάζω εσύ τι, γιατί εκτός του έκανε καλό μάτσε, έπρεπε να αντικαταστήσει και το Μίσιτς που ήταν πολύ μεγάλη απώλεια για τον Πάο. Τεράστια απώλεια, ασφαλώς. Και ο Μουνιέ, εντάξει, νομίζω έκανε παπάδες. Δύο γκολ, μία assist. Δηλαδή και αυτός υποψήφιος για MVP της αγωνιστικής αργότερα. Και εδώ να πούμε ότι μπορείτε να ψηφίσετε τον γκολ του Μουνιέ στο site Super League, Nivea Men Best Goal. Είναι μέσα υποψήφια, είναι τρομερό γκολ. Επιθετικό δίδυμο τώρα, Λιβάγια και Ντάουντα. Λιβάγια, Ντάουντα. Ας πάμε στα εύκολα. Ντάουντα, εκπληκτικό γκολ. Assist Μουνιέ, το δεξί, το ωραίο, το πλασέ. Λιβάγια, οκ. Okay. Δεύτερη καλή εμφάνιση στα playoffs. Εξαιρετικός γκολτζής. Είναι πολύ ο άνθρωπος που ουσιαστικά έχει χαρίσει και τους 4 βαθμούς στην Άγκμαρ στιγμή στα playoff. Ασφάλως. Πολύ δύσκολο και τον γκολ Μπαναϊκό και τον γκολ κεφαλιά που βάζει είναι σεντερφορίσια. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγουμε την καλύτερη από την δεύτερη αγωνιστική, των play-off και των play-out. Πρώτη φωτογραφία είναι από τη νέα τάξη πραγμάτων. Ένα άδειο Καραϊσκάκης, ο Σάκ κάνει ζέσταμα, αλλά πίσω του φαίνονται ψεύτικοι φύλαθλοι που έβαλε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Ήταν, νομίζω, είχε και ηχητικά Ολυμπιακός, περνούσαν τουλάχιστον από την τηλεόραση. Εντάξει, πλέον ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να φανεί λίγο παραπάνω, λίγο πιο ζεστό το κλίμα, να μην βλέπεις μόνο τα καθίσματα. Ακριβώς. Δεύτερη φωτογραφία, πάλι για νέα τάξη πραγμάτων να συζητήσουμε, απλά θα πάμε στο ακριβώς αντίθετο. Ηράκλειο, έξω από το γεντή κουλέ, πάνω στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, κρεμασμένοι στα σύρματα, φύλαθλοι του Όφη για να δουν το μάτς. Ναι, τώρα το δεις τηλεόραση, άμα το έχεις δίπλα στο γήπεδο, οκ, okay, πας. Είναι μια λύση. Αν δεν είναι επικίνδυνο και είναι όλα οκ, okay, βάζεις την καρεκλίτσα σου, παίρνεις και μια μπύρα πλειολόγος, κάθεσαι, βλέπεις το μάτς με τους φίλους σου. Ναι, οκ, okay, εγώ το κρίνω, δεν ξέρω. Και τρίτη φωτογραφία, ο πανηγυρισμός του Ντάουντα, γονάτισε προς τιμή του George Floyd. Ήταν και από τις δυνατές στιγμές της αγωνιστικής. Ήταν και πολύ σημαντικό το γκολ για το Πανετολικό, αλλά είχε και την ευκαιρία να το αφιερώσει. Ναι, και το ελληνικό ποδόσφαιρο πέρασε το μήνυμά του και με το γονάτισμα των ομάδων πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων που είχαμε και την περασμένη αγωνιστική. Και τώρα τον πανηγυρισμό. Πρέπει ο αθλητισμός να τα περνάει αυτά. Πρέπει και οι ποδοσφαιριστές να μην μένουν σιωπηλοί σε όλα αυτά. Οπότε οτιδήποτε τέτοιο, όσο και αν δεν είναι είδηση, είναι είδηση γιατί πρέπει να συμβαίνει. Και πού καταλήγεις? Πού καταλήγω? Ή στον Floyd θα πήγαινα, ή στους ωραίους τους τύπους στην ταράτσα και στα μπαλκόνια που βλέπουν το ματσάκι μου. Θα πάμε νομίζω στο Ηράκλειο και στο γιατί κουλέ, γιατί την προηγούμενη αγωνιστική βάλαμε ακριβώς το ίδιο πριν το μάτς του Ηράκλειου. Ωραία, ωραία, τέλεια. Τρίτη κατηγορία και η πιο δύσκολη για σήμερα, ο MVP της αγωνιστικής. Σου έχω 4 επιλογές. Ναι. Είναι Λιβάγια, Διούδης, Μουνιέ και Καμαρά. Ναι. Τι θα διάλεγες εσύ, έχω διαλέξει εγώ, οπότε τώρα, η δικιά μου απόφαση θα περάσει. Ωραία, πες μου λίγο εσύ και θα σου πω κι εγώ. Ναι. Εγώ Καμαρά θα καταλήξω και θα πούμε MVP της αγωνιστικής. Έχει βάλει 2 γκολ, έχει κάνει μια assist, είναι και στα 3 γκολ του Ολυμπιακού, χάρισε ακόμα μια νίκη. Όποιος και να μην απέξω, είναι αδικημένος. Είναι σίγουρο. Ο Καμαρά εξαιρετικός. Νομίζω θα τον βάλουμε ως αδικημένους μαζί και με τον Λιβάγια και με τον Διούδη. Θα πάω στο Μουνιέ. Γιατί είναι νίκη σωτηρίας ή προσπάθεια τη σωτηρία. Και εγώ ανάμεσα στου δύο ήμουν. Είναι δικαίωση για τον ίδιο.
Νομίζω για όλη τη δουλειά που έχει κάνει και για το ότι πρέπει κάποια στιγμή να βγει μπροστά και βγήκε τώρα που ήταν εξαιρετικά σημαντικό μετά για την ισοπαλία του Πανιωνίου. Και εγώ ανάμεσα στου δύο ήμουν τελικά κατά. Οπότε εγώ θα το δώσω εκεί. Σε Μουνιέ, MVP της αγωνιστικής. Εγώ πάω σε Καμαρά. Οπότε MVP της δεύτερης αγωνιστικής των play-off και των play-out, ο Καμαρά από τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά και την τρίτη αγωνιστική των play-off και των play-out, εσείς μπαίνετε στο site του Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.